Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Πάμε λοιπόν, όπως είπαμε, πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι... Δεν έγινε η συνέντευξη τύπου. Κυρία Κοζατζάνη, καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα. Δεν έγινε συνέντευξη τύπου, νομίζω, έτσι. Δεν έγινε. Παρευρεθήκαμε και οι τρεις δήμοι, αντιπρόσωποι, εκεί όπου ακριβώς γινόταν η συλλογή της ανθρωπιστικής βοήθειας, και έγινε, γεμίσαμε το φορτηγό, το οποίο θα ξεκινήσει αύριο να πάει στη Θεσσαλονίκη. Είναι η βοήθεια που λέγαμε και συγκεντρώθηκε από όλα τα μήκη και πλάτη του νομού. Ναι, ναι. Με τη συμμετοχή και των τριών δήμων, βέβαια. Ικανοποιημένοι. Και όλων των πολιτών. Μαζεύτηκαν πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους πολίτες και υποσχόμαστε ότι μία ανάλογη δράση και από την περιφέρεια και από τους δήμους θα γίνει και προς τους κατοίκους και τις ευπαθείς ομάδες και του νομού μας. Μάλιστα. Λοιπόν, μια δράση με πολύ ενδιαφέρον νόμος που έρχεται για το περιβάλλον από την πλευρά σας. Να πούμε μια κουβέντα, γιατί σε τέτοιου είδους ζητήματα νομίζω ότι όσο περνούν τα χρόνια, ιδιαίτερα τα νεότερα παιδιά, είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένα. Όντως, έτσι είναι. Νομίζω ότι όλα είναι θέμα παιδείας, κύριε Νατσούλη, αφενός μεν και αφετέρου. Εμείς οι μεγαλύτεροι πρέπει να δίνουμε και το παράδειγμα. Έτσι δεν είναι. Και μάλιστα παρέχοντας και όλα εκείνα τα στοιχεία και τις βάσεις που χρειαζόμαστε, όχι απλά να κάνουμε μια μέρα και να ξεχαστούμε, αλλά να μας γίνει συνείδηση και για την υπόλοιπη ζωή μας. Το χαρτάκι για να μην το πετάμε από το παράθυρο του αυτοκίνητου μας δεν αρκεί μια μέρα, όμως θα πρέπει αυτό να είναι καθημερινή μας πρακτική. Είναι θέμα συνείδησης. Όπως δεν πετάμε στο σπίτι μας οτιδήποτε κάτω στο δάπεδο, έτσι νομίζω ότι όχι μόνο στο οδικό δίκτυο, αλλά και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, αν όλοι προσέχουμε, η πόλη μας θα είναι πρότυπο καθαριότητας. Για να δούμε λοιπόν αυτές τις δύο δράσεις. Μία είναι για αύριο. Όχι. Για να ξεκινήσουμε, ναι, όντως. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, ναι, ανατέθηκε στον κύριο Θωμά Μάνο, τον, ναι, Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, που είναι και περιβάλλοντος, να συντονίσει και να διοργανώσει μια διήμερη δράση που θα γίνεται ταυτόχρονα και στις τέσσερις, ναι, περιφερειακές ενότητες. Αυτές οι δράσεις, από ό,τι ξέρω, θα είναι συνεχιζόμενες, δηλαδή σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ωραία. Θα υπάρχουν και άλλες δράσεις, γιατί το δικό μας δίκτυο είναι και αρκετά μεγάλο. Και έτσι αρχίζουμε, εάν μας το επιτρέψει βέβαια ο καιρός, την Παρασκευή 1 Απριλίου και το Σάββατο 2 Απριλίου. Και αυτή η σκέψη έγινε γιατί είχαμε μεγάλη επισκεψιμότητα το τριήμερο, τετραήμερο της 25ης Μαρτίου, και θέλουμε να είμαστε πανέτοιμοι και να δείξουμε μια περιφέρεια η οποία είναι πεντακάθαρη εν ώψη και των ημερών, των Άγιων ημερών του Πάσχα. Αυτή είναι η σκέψη μας. Για τον προγραμματισμό μέχρι εκείνη την περίοδο. Έτσι είναι, έτσι είναι. Ήδη δηλαδή αμάξι από το αμαξοστάσιο, όχημα από το αμαξοστάσιο της Περιφερειακής Ενότητας, όχι τόσο πρόβλημα δεν έχουμε εδώ, αλλά έχουμε στα ορεινά μας νεστόλιο προς τα χώρη. Ανοίγει τον δρόμο και τον καθαρίζει από πέτρες και οτιδήποτε υλικά κατολιστήσεων. Αυτό βέβαια γίνεται και προς τιμή του σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ενημερώνονται δηλαδή, και όποτε υπάρχει πρόβλημα καθαρίζονται οι δρόμοι, διότι ανάλογα και με τον αέρα και με τις βροχές μπορεί να υπάρχουν προβλήματα με πέτρες ή άλλα υλικά. Έτσι αποφασίσαμε την Παρασκευή 1 Απριλίου 10 η ώρα το πρωί με 12 να γίνει ένας εθελοντικός καθαρισμός από από την είσοδο της Καστοριάς, ας πούμε, Δινάκ μέχρι το Δεσπηλιό.
9,5 ώρα όμως θα συγκεντρωθούμε όλοι, εφόσον το επιτρέψει, ναι, επαναλαμβάνω καιρό, στην είσοδο της αντιπεριφέρειας, να δούμε πόσα άτομα... Μισό λεπτάκι. Είναι. Αύριο λοιπόν 9,5 ώρα το πρωί... Στην είσοδο της αντιπεριφέρειας, να, ναι, δούμε πόσα άτομα είμαστε, να δώσουμε σε όλους αυτά τα γυλαίκα τα οποία είναι φωσφοριζέ, θα δώσουμε γάντια, σακούλες, θα υπάρχει το βανάκι της αντιπεριφέρειας που θα μας οδηγήσει στην είσοδο της πόλης μας για να αρχίσουμε, ναι, την συλλογή. Και θα επειδή είναι ένας και δρόμος όμως με να... πάρα πολύ κίνηση και αυτοκίνητα, θα υπάρχουν και περαιτέρω μέτρα ασφάλειας των ανθρώπων που θα καθαρίζουν αυτόν τον δρόμο Καστοριά της Πηλιό. Βεβαιότατα, έχουμε βέβαια εκτός τα γυλαίκα για να μας βλέπουν. Να και ο κόσμος στο νου του αύριο που θα επικινείται στον δρόμο αυτό, βέβαια. Οι αστυνομικοί, γι' αυτό βγάλαμε και ανακοινώσεις, θα έχουμε και πινακίδες. Και η αστυνομική διεύθυνση θα μας βοηθήσει σε αυτό και θέλω από εδώ να τους απευθύνω και ένα μεγάλο ευχαριστώ που πάντοτε όποτε καλούν, είτε τους καλούν, είτε η περιφέρεια, είτε οι Δήμοι είναι πάντοτε παρόντες. Και θα υπάρχει βέβαια και αστυνομική κάλυψη και προσοχή και από δικά μας τα οχήματα, τα οποία θα έχουν και αναγνωριστικά με φάρους κλπ. Μάλιστα. Αυτό γίνεται την Παρασκευή. Το Σάββατο θα γίνει κάτι ανάλογο από το Καλοχώρι προς το Νεστόριο και κατά πάσα πιθανότητα η Κυνηγετική Σύλλογη Καστοριάς και Άργους Ορεστικού, οι οποίοι είναι στην εθελοντική ομάδα, είναι αυτοί οι οποίοι ξέρουν πιο καλά και μπορούν να καθαρίσουν από το Νεστόριο προς το Επταχώρι. Μάλιστα, που είναι η δεύτερη, όπως είπαμε, δράση για το Σάββατο, 2 Απριλίου. Μάλιστα. Η δεύτερη δράση και όλα αυτά, κύριε Νατσούλη, για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο ότι πρέπει να προσέχουμε και το οδικό δίκτυο αλλά και γενικά όλους τους κοινόχρηστους χώρους, γιατί η καθαριότητα όλων αυτών των χώρων εξαρτάται σαφέστατα τη δημόσια διοίκηση που πρέπει να συντηρεί όλες αυτές τους οδικούς άξονες και τους κοινόχρηστους χώρους, αλλά και αφετέρου οι πολίτες τις χρησιμοποιούν όλους αυτούς τους χώρους. Οπότε νομίζω ότι έχουν και αυτή η υποχρέωση να μας βοηθήσουν για την καλή συντήρησή τους. Φανταστείτε δηλαδή οι επισκέπτες μας μεθαύριο τις Άγιες Μέρες του Πάσχα να έχουν να λένε ένα καλό λόγο όσον αφορά την καθαριότητα σε όλο τον ομό μας και στις πόλη μας. Εμείς ευχόμαστε πραγματικά πολύ μεγάλη συμμετοχή και καλή επιτυχία σε αυτές τις δράσεις που, όπως είπατε, θα συνεχιστούν. Και μακάρι όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας να είναι σε αυτές τις δράσεις, συμβάλλοντας πραγματικά στην καθαριότητα του ευρύτερου περιβαλλοντικού σπιτιού μας. Έτσι, έτσι είναι. Τώρα, κυρία Κοζατζάνη, δεν θα σας αποσχολήσουμε άλλο, αν και το θέμα βεβαίως είναι της ημέρας, όλα όσα έγιναν και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ψάχνουμε λίγο το θέμα να δούμε τι έχει συμβεί. Είχαμε και τον Δήμαρχο Καστοριάς νωρίτερα, ο οποίος μας είπε ότι εμείς σαν Δήμος δεν έχουμε κανένα παράπονο από την περιφέρεια και ότι ό,τι είχαμε να εντάξουμε από το Τρίτης εμείς σαν Δήμος το εντάξαμε. Φαίνεται ότι ούτε και από τους άλλους Δήμους φαίνεται να υπάρχει κάποιο παράπονο. Μένει να δούμε. Στην πορεία της εκπομπής μας θέλουμε να καλέσουμε τον προκάτοχό σας, παραδείγματος χάρη, για να δούμε εάν υπήρχαν προτάσεις από την αντιπεριφέρεια Καστοριάς προς την περιφέρεια ώστε να ενταχθούν στο Τρίτσις. Έχει ένα ενδιαφέρον να το δούμε και αυτό, για να δούμε αν θα πρέπει να έχουμε παράπονα ή όχι. Κύριε Νατσούλη, πολύ σωστά θέτετε τα πράγματα. Εγώ υπόσχομαι, ξέρω για τον Δήμο Καστοριάς ότι προφανώς ήταν έτοιμος και υπέβαλε προτάσεις και τρία έργα. Ναι, τα είπε ο Δήμαρχος, ακριβώς, τα είπε. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι ότι ξέρω ότι σε άλλη πρόσκληση έχει γίνει και δικό μας αίτημα, όπου σε αυτή την πρόσκληση περιέχεται και ένα μεγάλο αρδευτικό έργο των Γρεβενών, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα αυτό το κατονόμασε και όλος ο κύριος Κασαπίδης εκτές. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να πω πράγματα τα οποία δεν είμαι 100%
σίγουροι. Ναι, και επειδή και εμείς δεν είμαστε σίγουροι, γι' αυτό βεβαίως θέλω να πάμε στον προκάτοχό σας. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο, ναι, να ελέγξω. Να το δείτε κι εσείς όμως, να το δείτε κι εσείς όμως. Να σας πω κάτι. Να μην μπερδευόμαστε. Άλλες προτάσεις έχει οι αντιπεριφέρειες. Να τις ανεξαρτικοποιήσουμε από τους δήμους, έτσι δεν είναι? Σε αυτό επέμενε ο κύριος Κορεντζίδης πολύ, γιατί μπράβο, είχαμε και τον κύριο Κορεντζίδη και τον κύριο Δασταμάνη σήμερα μπράβο στην εκπομπή μας. Επομένως είναι αντιπεριφέρεια Καστοριάς τα έργα και μπράβο, πόσα εγκρίθηκαν, έτσι, ακριβώς, ναι, και Δήμος Καστοριάς τα έργα και πόσα εγκρίθηκαν. Ακριβώς. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και στα Γραβενά. Και όχι μόνο Εγώ Δήμος ξέρω... Καστοριάς και Δήμος Άργους και Δήμος Νεστορίου. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Επειδή δεν έχουν μπλοκή οι συγκεκριμένοι Δήμοι, τους παρέλεψα, όχι γιατί τους ξέχασα, λίμωνο δηλαδή. Κάτι αντίστοιχο, όπως ακριβώς υπόθηκε, ότι είναι η αντιπεριφέρεια Γραβενών, ο Δήμος Δεσκάτης, ο Δήμος Γρεβενών, και να δούμε τι προτάσεις έχει κάνει ο εκάστοτε Δήμος, γιατί και εκεί υπάρχει και Δήμος Δεσκάτης, έτσι δεν είναι? Όπως εμείς εδώ έχουμε Καστοριά, Άργος και Νεστόριο, και να δούμε καταγεγραμμένα εάν έχουν γίνει προτάσεις. Έχει σημασία και δεν αυτό. Έχουν εγκριθεί, και έχουν εγκριθεί τις αντιπεριφέρειες του Δήμου Δεσκάτης. Για να ξέρουμε αν γκρινιάξουμε δίκαια ή όχι. Και μπράβο, με ποιον να γκρινιάξουμε, γιατί αν πραγματικά από την αντιπεριφέρεια Καστοριάς δεν έγιναν προτάσεις, να το πούμε. Δεν έγιναν προτάσεις. Και αφού δεν έγιναν. Πρόσκληση, μάλιστα. Ή αν έγιναν, ποιες έγιναν και γιατί δεν μπήκαν από την άλλη. Δεν υπάρχει πρόταση από την αντιπεριφέρεια Καστοριάς. Τι να κάνουμε τώρα? Μισό λεπτό, τι είπατε κύριε Κοζατσάν? Δεν υπήρχε πρόταση. Στη συγκεκριμένη πρόσκληση περί ο λόγος εκθές, ναι, που έγινε όλη η φασαρία. Μάλιστα. Καλό είναι, ναι, οι άλλες αντιπεριφέρειες να ερωτάτε η άλλη αντιπεριφέρεια την οποία θέλουν να την εισαγάγουν, γιατί έχουμε μάθει τώρα το τροπάριο η Καστοριά πάει τα Γραβενά και τα Γραβενά με την Καστοριά, γιατί μπορεί μερικά πράγματα να είναι αναλυθεί. Άρα λοιπόν λέτε ότι από την Καστοριά δεν υπήρχε πρόταση για ένταξη? Στο συγκεκριμένη πρόσκληση, επαναλαμβάνω, δεν υπήρχε πρόταση. Άρα μας λέτε με λίγα λόγια ότι ο κύριος Σαββόπουλος δεν είχε κάνει κάποια πρόταση για να μπει η Καστοριά στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης? Εγώ δεν κατονόμασα κανένα. Όχι, μα προκατοχώς ο κύριος Σαββόπουλος ήταν, δεν ήμουν εγώ. Εμείς θα πάρουμε πάντως τον κύριο Σαββόπουλο, όντως, για να δούμε πραγματικά τι έχει συμβεί εδώ πέρα και με ποιον πρέπει να έχουμε παράπονο. Λοιπόν, κύριε Κοζατζάνη. Ωραία, εντάξει, εγώ υπόσχομαι να δω, ναι, γιατί και εμένα με ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Ας ενδιαφέρει, και να βεβαίως, δω σε επίπεδο περιφέρειας, μάλιστα, βέβαια, διότι είναι πολύ βασικό, δηλαδή, να κατηγορείται η αντιπεριφέρεια Καστοριάς. Ότι είναι πολύ βασικό έργα, να ξέρουμε σε ποιον πρέπει να αποδίδουμε και τα μπράβο, αλλά και τα παράπονα, κύριε Κοζατζάνη. Σαφέστατα, εάν αντιληφθώ και εγώ ότι κάποια περιφερειακή ενότητα της Καστοριάς μένει έξω, ενώ θα μπορούσε να είναι μέσα, καταλαβαίνετε ότι εγώ θα πάρω το μέρος της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς. Μάλιστα. Ωραία. Το δεν κρατάμε το αυτό. Αλλά για να μην είμαστε άδικοι, κρατάω λίγο, θέλω να είμαι 100% σίγουρη, ναι, για θέλετε να μην το ψάξετε κανένα. Θέλετε να το ψάξετε. Ναι. Θέλετε να αυτό το ψάξετε. Θα ήθελα και πολύ λίγο χρόνο. Και νομίζω ότι μόλις το ψάξετε και είστε έτοιμοι να απαντήσετε σε αυτά, νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το συζητήσουμε το θέμα εκτενέστερα. Βεβαίως. Και επί πραγματικών βάσεων και δεδομένων. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα ήσασταν στην εκπομπή μας. Γενικά αυτή τη βδομάδα νομίζω ότι μας κάνατε, ναι, θα λέγαμε, είχαμε έντονη δραστηριότητα εδώ. Την τιμητική. Ναι, έχετε κουράσει κύριε Νατσίλ, με έχετε κουράσει. Κοιτάξτε, είναι Πέμπτη, αύριο δεν ενοχλούμε κανέναν, είναι Παρασκευή, οπότε πάμε από εβδομάδα μετά. Να σας πω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, θέλετε να σας πω. Πώς? Να σας πω και ένα ευχάριστο. Άμα είναι να μας πείτε ευχάριστα, εμείς ζούμε για τα ευχάριστα. Για πείτε μας. Το Σάββατο. Ναι. Κατά τις 12.30 ώρα, ναι, η δράση αυτή γίνεται από Καλοχώρη Νεστόριο και, ναι, για έναν άλλον λόγο, ναι, γιατί έρχεται το επιτελείο του καπετάν Τσάκου και παρουσία το... του κύριου Καλίνικου, ναι, θα γίνει ο αγιασμός όσον αφορά την έναρξη του πολυπόθητου αυτού έργου στο γράμμα. Τα καλά μας τα κρατάτε για το τέλος. Για να είπα πούμε και να μια κουβέντα πάνω. Ναι, αλλά δεν γίνεται. Θα το μάθετε. Άρα λοιπόν, μισό λεπτάκι. Το Σάββατο έχουμε τα εγκαίνια. Αρχίζουμε δηλαδή να χτίζουμε
το εργοστάσιο εμφιαλώσεως του νερού του καπετάν Τσακού. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια σημαντική μέρα, γιατί μετά από πάρα πολλά χρόνια βλέπουμε μια επένδυση στο νομό μας, κύριε Κοζατσάνη, που θα δώσει 20, 30, 40, 50 θέσεις εργασίας. Το βέβαιο είναι όμως ότι θα κινηθεί λίγο το γρανάζι, και ειδικά στην περιοχή εκεί, αφού μάλλον από την περιοχή εκεί θα είναι και ξέρετε, περισσότεροι εργαζόμενοι. Ο καπετάν Τσάκος είναι απόλυτος. Ναι. Θέλει όλοι οι εργαζόμενοι να είναι από την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς. Μάλιστα. Το Σάββατο λοιπόν θα είναι και ο ίδιος εδώ. Θα είναι και Θα έρθει, επειδή είναι και κάποιας ηλικίας και δεν ξέρουμε και ο καιρός. Θα είναι η αντιπροσωπεία του και θα παρευρίσκεται ο σεβασμιότατος ο κύριος Καλίνικος, ναι, ο περιφερειάρχης και όλοι βέβαια τους οποίους έχουν... Τι ώρα αυτά θα συμβούν το Σάββατο? Κατά 12.30, γι' αυτό είναι και η δράση κατηγορή προς Νεστόριο. Κύριε Κοζατσάνη, είναι και η πρώτη φορά που ακούγεται αυτό δημόσια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή αρχή. Να είστε καλά. Έχουμε. Καλή αρχή στις επενδύσεις. Μακάρι, μακάρι. Τέτοια θέλουμε. Παλιά δεν το λέγαμε? Να φτιάξει η κυβέρνηση 10 εργοστάσια. Έλατε. Εντάξει, οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να κάνουν εργοστάσια πια, αλλά με κατάλληλη. Οι κυβερνήσεις μπορούν να κάνουν. Να διευκολύνουν ανθρώπους με κίνητρα να έρθουν να επενδύσουν σε ακριτικές περιοχές σαν αυτό αυτήν. Αυτό την περιοχή. Αυτό ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ, να είστε καλά. Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.